Το κατηγορητήριο σε βάρος του Ρεπουμπλικανού Πρόεδρου Ντόναλντ Τραμπ θα παρουσιάσουν εν ώψη της παραπομπής του σε δίκη οι Δημοκρατικοί στη Βουλή των Αντιπροσώπων. Την αποκάλυψη έκανε συνεργάτης ηγετικού στελέχους των Δημοκρατικών υπό τον όρο να μην κατονομαστεί. Εν τω μεταξύ, η εφημερίδα Washington Post ανέφερε στην ηλεκτρονική της έκδοση ότι οι κατηγορίες θα είναι δύο, κατάχρηση εξουσίας και παρακόλληση της έρευνας του Κογκρέσου, και ότι θα τεθούν σε ψηφοφορία στην Ολομέλεια της Βουλής των Αντιπροσώπων εντός του μήνα. Στα μέλη της Επιτροπής, στα μέλη του Κοινοβουλίου και στους συμπολίτες μας, θέλω να είμαι ξεκάθαρος. Η αξιοπιστία των επόμενων εκλογών διακυβεύεται. Τίποτα δεν θα μπορούσε να είναι πιο επίγον. Ο Ντόναλντ Τραμπ επιμένει ότι πρόκειται για ενορχιστρωμένη επίθεση σε βάρος του. Είναι ντροπή για τη χώρα. Πρόκειται για απάτη και δεν πρόκειται ποτέ να ξανασυμβεί. Ο πρόεδρος της Επιτροπής Διεθνών Υποθέσεων της Βουλής των Αντιπροσώπων, Έλιοντ Έγκελ, δήλωσε μετά από συνάντηση με την Άνση Πελόζη ότι το κατηγορητήριο θα ανακοινωθεί τις επόμενες ώρες.